Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Λοιπόν, έρχεται το ηλεκτρονικό πορτοφόλι στα κινητά τηλέφωνα. Βέβαια, κάποιοι έχουν κάτι έτσι τώρα που κινείται παρόμοιου τύπου, κυρία Αποστόλου. Για πέστε όμως, τι ακριβώς θα συμπεριλαμβάνει αυτό το ηλεκτρονικό πορτοφόλι και πώς θα λειτουργεί? Ουσιαστικά, το ψηφιακό πορτοφόλι είναι μια εφαρμογή η οποία θα προσφέρει την ειδική ασφάλεια στα προσωπικά έγγραφα των πολιτών, καθώς και πρακτικότητα στην χρήση αυτών των εγγράφων. Αφού η μεταφορά τους θα γίνεται πιο εύκολη και ασφαλέστερα, με περισσότερη ασφάλεια, αφού οι πλήστοι πλέον χρησιμοποιούμε τα έξυπνα κινητά. Με τη χρήση της εφαρμογής αυτής, οι πολίτες θα μπορούν μέσα από το κινητό τους να επιβεβαιώσουν τα προσωπικά στοιχεία που τυχόν να τους ζητηθούν από διάφορες υπηρεσίες ή από τις συναλλαγές που θα κάνουν οι ίδιοι. Η εφαρμογή θα περιέχει αρχικά ταυτότητα, αδειαν οδήγησης και θα μπορούν να προσθεθούν στο ψηφιακό πορτοφόλι και άλλα προσωπικά έγγραφα, όπως είναι η άδεια κυκλοφορίας, το MOT, κάρτα φιλάθλου και άλλα πιστοποιητικά που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες. Και τώρα σε τι στάδιο βρίσκεται αυτό το εγχείρημα, κυρία Αποστόλου? Βρίσκεται στο στάδιο της δημιουργίας και αναμένεται εντός του 2023 να παραδοθεί στους πολίτες. Μάλιστα. Άρα η διαφορά είναι ότι θα μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος όλα τα έγγραφα από κυβερνητικές υπηρεσίες, οτιδήποτε χρειαζόμαστε να επιδεικνύουμε και τα ψάχνουμε είτε στον τελαπάκι του αυτοκινήτου είτε στα συστάρια στο σπίτι για να τα βρούμε. Θα είμαστε συγχυρισμένοι που λέμε τώρα, κυρία Αποστόλου, να μπορούμε για ευκολία και δική μας, αλλά και όπου χρειάζεται να επιδεικνύουμε αυτά τα επίσημα έγγραφα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα γίνεται ηλεκτρονική ταυτοποίηση των εγγράφων αυτών, ούτως ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις υπηρεσίες που τα ζητούν. Μάλιστα. Ναι, μας λένε και όλα τώρα ο συνάδελφος εδώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε με το ηλεκτρονικό του πορτοφόλι στην Ελλάδα στις εκλογές που είχαμε προχθές. Τώρα εντάξει, προκύπτουν και διάφορα ζητήματα, αλλά θα τα συζητήσουμε το εν καιρό με το που θα έρθει και θα ολοκληρωθεί. Να ψηφίσουμε στις δημοτικές με το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Εγώ τώρα σκέφτηκα αν το χάσεις το κινητό σου τηλέφωνο για να σου το κλέψουν, κάποιος θα έχει όλα τα προσωπικά σου δεδομένα του, έτσι. Να μην το χάνεις. Μα εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν κύριε Αποστόλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αποστόλου. Με το δαχτυλικό σου από τίποτα. Μέχρι να γίνει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι, θα ξεκλειδώνει πολύ πιο δύσκολα το κινητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις 43 προσφυγικές πολυκατοικίες. Είδαμε, μας είπε προηγουμένως.